θέλω να αναφέρω ότι την πλήρη αδιαφορία της Δημοτικής Αρχής προς την κοινότητα του Ξηροποτάμου και τους κατοίκους της. Δεν έχει έρθει κανένας όλο το καλοκαίρι ούτε μία φορά για να κουρευτούν τα χόρτα στις παιδικές χαρές, στα νεκροταφεία και με αποτέλεσμα να είναι αυτή η κατάσταση που βλέπετε. Αναγκαστήκαμε ή να αφήσουμε την κατάσταση ως έχει ή να αναλάβουμε δράση. Επιλέξαμε το δεύτερο γιατί κάθε μέρα εδώ έρχονται τα παιδιά μας, παίζουν και πρέπει να είναι καθαρά και όμορφα οι παιδικές χαρές και οι κοινόχρηστοι χώροι. Υπάρχει ένας υπάλληλος ωστόσο της καθαριότητας από ό,τι βλέπουμε, αλλά ίσως δεν είναι αρκετό. Υπάρχει ο υπάλληλος καθαριότητας. Τα οκτάμινα που ξεκινήσανε ήρθε ο άνθρωπος, καθαρίζει, αλλά γίνεται και αυτός φορέας παραπώνων όσον αφορά το πράσινο. Το οποίο είναι και αυτό εξίσου σημαντικό να τακτοποιείται ανατακτά χρονικά διαστήματα. Τι σας απαντούν από την πλευρά του Δήμου? Θα το δρομολογήσουμε, θα έρθουμε, θα εμφανιστούμε, αλλά πόσο να περιμένουμε πια? Βλέπετε, τα χόρτα έχουν φτάσει περίπου 2 μέτρα. Πόσο να περιμένουμε? Την προηγούμενη εβδομάδα είχατε και το πανηγύρι του Προφητηλία. Εκεί υπήρξε κάποια επέμβαση? Είχαμε το πανηγύρι για τους χώρους πέριξ του λόφου. Από εκεί και πέρα οι παιδικές χαρές στο έλεος. Οπότε αναγκάζεστε με προσωπική εργασία να καθαρίζετε τους χώρους από ό,τι βλέπουμε? Ναι, με προσωπική εργασία, διότι δεν γίνεται διαφορετικά. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εφόσον ζητούμε και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση, πρέπει να αναλάβουμε δράση κι εμείς. Τι μήνυμα θέλετε να στείλετε στη Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή? Να μην επαναληφθεί αυτό, παιδιά. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση να επαναλαμβάνεται. Πρέπει να αλλάξει κάτι ή τουλάχιστον να μας πούνε ότι για ποιο λόγο δεν έρχονται και δεν καθαρίζουν τους κοινόχρηστους χώρους. Τουλάχιστον να πάρουμε μία απάντηση. Αισθάνεστε ότι είστε αδικημένοι σε σχέση με άλλες κοινότητες? Νομίζω ότι είναι μία γενικότερη κατάσταση αυτή που επικρατεί στο Δήμο. Πάντως δεν είμαστε στην κατάσταση που θα έπρεπε να είμαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η εικόνα στα χωριά μας και ειδικά στη κοινότητα του Ξηροποτάμου. Που είναι μια μεγάλη κοινότητα και παίζουν κάθε μέρα πάρα πολλά παιδιά εδώ στις παιδικές χαρές.